χώρα μας το 1974 εισήλθε στην εποχή που λέγεται μεταπολίτευση με ένα πολύ μικρό εξωτερικό χρέος. Ήταν κάτω από το 1 δισεκατομμύριο δολάρια της εποχής. Για να καταλάβετε, η δραχμή, αν είστε εγκυκλοπαίδιος του 70, ελληνικές εγκυκλοπαίδες ή ξένες, το όνομα δραχμή γράφεται αρχικά ως σκληρό νόμισμα. Σταθερή ισοτιμία με το δολάριο. 30 δραχμές ένα δολάριο. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι η δραχμή ήταν ένα αξιόπιστο νόμισμα που πέρναγε σε όλες τις διεθνείς αγορές, γιατί ήξερε όποιος το έπαιρνε ότι θα είχε την ίδια αξία και αύριο και άλλα δεν θα είχαν τα λεφτά του. Αντικατόπτριζε αυτή η ισοτιμία τα πραγματικά δημοσιονομικά μεγέθη μιας χώρας, της οποίας η οικονομία το 1974 ήταν κούκλα. Το 1974 η οικονομία μας ήταν σε μεγέθη ανάλογα της Δανίας σήμερα. Δεν χρειάζεται να μας κάνει Δανία, Παπανδρέου, ήμασταν Δανία. Αυτό παρέλαβε η μεταπολίτευση.